Εικόνες ηρωής στις αίθουσες και τους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου. Ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει μια πραγματικότητα που απέχει ετή φωτός από τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για την περιοχή του Ηρακλείου. Την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα δικαστήρια, 3 του Σεπτέμβρη, και μπήκα μέσα στα δικαστήρια, τρόμαξα. Ο Σεπτέμβρης μπήκε πολύ βεβαρημένος, δηλαδή, γιατί πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες αναβλήθηκαν κατά την περίοδο της καραντίνας στριμώχτηκαν, θα έλεγα, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να εκδικαστούν. Δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι εκπέμπουν σήμα κινδύνου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λίγα 24 ώρα μετά το περιστατικό προσαγωγής κρατουμένου με COVID-19 στο δικαστικό μέγαρο Νεάπολης. Είναι αστείο να μιλάμε ότι με 25 άτομα στις μικρές αίθουσες υπάρχει προστασία. Όταν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, ισχύουν υγειονομικά μέτρα που επιβάλλουν την συνάθρηση μέχρι 9 ατόμων. Κανένα μέτρο προστασίας δεν μπορεί να τηρηθεί τη στιγμή που στο κτίριο σειραιούν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, με τους διαδρόμους ασφυκτικά γεμάτους από κόσμο και αίθουσες που σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν ούτε για τον αριθμό δικαστών και δικηγόρων που εμπλέκονται, ειδικότερα στις περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων. Πολλές φορές οι αίθουσες καλύπτουν τον προβλεπόμενο αριθμό μόνο και μόνο από δικαστές και δικηγόρους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι εικόνες που καταγράφει η Κρήτη TV αντιστοιχούν σε υγειονομική βόμβα, αφού το κτίριο δεν διαθέτει φύλαξη και δεν γίνεται καμία καταγραφή όσων εισέρχονται στην περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πόσες φορές μπορείς να σηκωθείς από τη θέση σου, να πας να πληθείς ή να απολυμανθείς? Το αντισηπτικό πόσο μπορεί να σε προστατεύσει? Ανησυχούμε πολύ και βλέποντας ότι καθημερινά τα κρούσματα γίνονται περισσότερα, αν κρίνουμε από τις καθημερινές ανακοινώσεις. Η αγωνία έχει φτάσει στο κατακόρυφο για το Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων, που έσπευσε να εξασφαλίσει ακόμη και τα υποτυπώδη υλικά για την προστασία των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς η παροχή μέσων αυτοπροστασίας ήταν έως τώρα μηδαμινή και καθυστερημένη. Η νομοσπονδία έδωσε μάσκες στους υπαλλήλους, έδωσε αντισηπτικά, ό,τι μπορούσε. Η πολιτεία το μόνο που έκανε, έδωσε μάσκες μίας χρήσεως, 1-2 μάσκες στους υπαλλήλους, και αυτά προχθές, και κάποια μπουκάλια αντισηπτικά έστειλε ο Άριος Πάγος να μας κάνουν τι. Αυτά ήταν τα μέτρα προστασίας. Μιλάνε για security ότι θα βάλουν στις εισόδους, μιλάνε για 1000 πράγματα, τίποτα. Αυτά είναι τα μέτρα προστασίας που έχουν δώσει στους υπαλλήλους. Όπως επισημαίνει με αγωνία και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι εικόνες αυτές εξακολουθούν να επικρατούν στο χώρο του δικαστικού μεγάρου, παρά το γεγονός ότι πάνω από το 50% των αστικών υποθέσεων και το 40% των ποινικών αναβάλλονται.